Καλημέρα και από μένα. Καλή εβδομάδα. Υποδεχτήκαμε σήμερα τον Χρήστο τον Σταϊκούρα, τον Υπουργό Οικονομικών, σε μια πολύ σημαντική και ουσιαστική συγκυρία για την οικονομία αλλά και για τα νησιά μας. Έχουμε συζητήσει, άλλωστε και εγώ προσωπικά, αλλά και οι συνάδελφοι εδώ, έχουμε θέσει κατά καιρούς στον Υπουργό Οικονομικών τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν. Το Υπουργείο Οικονομικών άμεσα πάντα έχει στηρίξει την οικονομία, αλλά και όσες δυστοκίες είχε τύχει να προσιαστούν λόγω της πανδημίας, ήταν άμεσα και έχουν σχεδόν υλοποιηθεί όλα τα αιτήματα. Θέσατε κάτι ιδιαίτερο για τα νησιά? Ναι, βέβαια. Το πρώτο και κύριο μέλημα το οποίο το έθεσα ήταν οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά, η επαναφορά τους, το οποίο θα δώσει ουσιαστική οικονομική ανάπτυξη ξανά και ζωτικής σημασίας αέρα στα νησιά μας. Η απάντησή του? Είναι κάτι το οποίο μελετά, έχει εφαρμοστεί ήδη, όπως ξέρετε, μετά από πολύ επιτυχία, πολύ μεγάλη επιτυχία του ιδίου και της κυβέρνησης και την προηγούμενη εβδομάδα στο Eurogroup. Επομένως, ξέρετε ότι είμαστε εδώ προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ό,τι προκύπτει, να στηρίξουμε την οικονομία των νησιών μας. Όπως ξέρετε, μας έχει βρει μία πρωτοφανής πανδημία, όπου και με πάλι αυτά τα δεδομένα οικονομικά έχουν στηριχθεί και οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις. Τώρα να ρωτήσουμε αν έχετε πληροφόρηση, βέβαια, αν κινδυνεύουν να μπούμε στο κόκκινο σαν περιοχή. Ακούστε, αυτά τα δεδομένα νομίζω ότι, όπως ξέρετε, πηγαίνουμε μέρα-μέρα με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα. Όλοι οι υπουργοί αλλά και η διακυβέρνηση δέχεται καθημερινά τις εισηγήσεις των ειδικών, των επιδημιολόγων, άρα είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε. Δεν είναι θέμα προβλέψεων, είναι θέμα σχεδιασμού. Το μόνο το οποίο εξαρτάται από εμάς και το έχουμε κάνει πράξη από την πρώτη στιγμή είναι τα άμεσα αντανακλαστικά των αρμόδιων υπουργείων της ίδιας της κυβέρνησης, προκειμένου να μπορέσουμε να στηρίξουμε την οικονομία και τους πολίτες μας σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση όπως έχουμε δει και έχουμε βιώσει όλοι μας. Κυρία Ιατρίδη, ναι. Να κάνουμε μια ερώτηση για το θέμα της χωροθέτησης στον ΑΕΚ που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον πρώην Δήμο Καλλιθέας. Ποια είναι η θέση σας? Ακούστε, το θέμα αυτό είναι πραγματικά, θα έρθει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εγώ είχα ήδη μια συζήτηση με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Σκρέκο, όπου του έχω θέσει τα ζητήματα. Ξέρετε ότι πρόκειται περί μιας νομολογίας, η οποία ξεκινά ουσιαστικά από το 2001, μια δεδελώδης νομολογία. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι, προσωπικά θεωρώ ότι θα πρέπει να προστατεύονται οι περιοχές εκεί περιβαλλοντικά. Όμως, παρόλα αυτά, έχω θέσει, και μάλιστα την προλάβατε, διότι τώρα θα έβγαζα το δελτίο όσον αφορά την συνάντηση με τον υπουργό, προκειμένου να δούμε να μελετηθεί αν και κατά πόσο είναι εφικτό να αλλάξει η νομοθεσία προκειμένου να προστατεύονται οι περιοχές αυτές. Η περιοχή εκεί ευρύτερη, οι ίδιοι πολίτες έχουν δείξει όπως όλοι ότι είμαστε υπέρ της ανακύκλωσης, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να στέλνουμε ένα σαφές πολιτικό μήνυμα. Προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει και οι Λεώνες εκεί και η περιοχή να προστατεύονται, όμως πάντοτε να βλέπουμε και να μελετάμε το τι μπορεί ενδεχομένως να αλλάξει όπου παρουσιάζονται τέτοιου είδους προβλήματα. Είναι ενήμερος ο επομένως υπουργός, το έχω θέσει αυτόν τον προβληματισμό, το έχω ζητήσει ήδη να δούμε για το κατά πόσο είναι εφικτό ή όχι και όλα αυτά αν στηρίζονται και μέχρι ποιο σημείο σε νομοθεσία ή όχι. Και από εκεί και πέρα θα είμαστε σε αναμονή της απάντησης ή των κινήσεων που θα γίνουν.